υπάρχουν ακόμα δραχμές στην Ελλάδα, πριν από περίπου 15 χρόνια ήμουν σε ένα καφέ στο γραφικό λιμανάκι της Ήδρας. Έπινα τον ελληνικό καφέ μου και κοίταζα τα γαϊδουράκια και τις ψαρόβαρκες. Στο τραπέζι δίπλα μου, ο προηγούμενος πελάτης είχε αφήσει την εφημερίδα του. Διάβασα τον τίτλο στην πρώτη σελίδα. Οι δραχμές που κρύβονται σε στρώματα στην Ελλάδα αξίζουν περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάμαι πολύ καλά την περίοδο που οι δραχμές άλλαξαν σε ευρώ. Το 2002. Εγώ κράτησα μερικά ωραία χαρτονομίσματα και κέρματα σε δραχμές. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί η αλλαγή νομίσματος δεν γίνεται συχνά ή ίσως μόνο μία φορά στη ζωή. Ο τίτλος μου έκανε εντύπωση. Πήρα λοιπόν την εφημερίδα και άρχισα να διαβάζω το άρθρο. Ήταν έκπληξη για μένα που διάβασα ότι πολλοί Έλληνες τότε έκρυψαν μεγάλα ποσά αντί να τα αλλάξουν σε ευρώ. Δεν κράτησαν μόνο τα κέρματα, αλλά και πολλά χαρτονομίσματα. Δυστυχώς τώρα κανένα από αυτά δεν αξίζει ούτε ένα ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα τώρα είναι 500 εκατομμύρια πιο φτωχή. Όταν ήρθε ο σερβιτόρος που είναι και φίλος μου, τον ρώτησα αν είχε και αυτός δραχμές κάτω από το στρώμα του γέλασε και είπε ότι ποτέ δεν μπορεί να βάλει λεφτά στην άκρη, όμως δεν θα του κάνει εντύπωση αν το αφεντικό του έχει ακόμα πολλά εκατομμύρια δραχμές στο σπίτι του. Στο τραπεζάκι πίσω μου, ένας άνδρας άκουσε την κουβέντα μας και είπε «Λοιπόν, δραχμές δεν υπάρχουν μόνο στα στρώματα, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άλλα τριάντα εκατομμύρια δραχμές». Περίπου 88.000 ευρώ στην θάλασσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Ήταν έτοιμος να πει την ιστορία του και ήταν χαρά μου να ακούσω αφού παρήγγειλα ένα κλαμπ σάντουιτς. Θυμάστε την καταστροφή με το ferry boat. Express Samina τον Σεπτέμβριο του 2000 κοντά στο νησί της Πάρου ρώτησε. Το θυμήθηκα φυσικά αφού υπάρχουν πολύ λίγα ατυχήματα με πλοία στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν τρομερό και πνίγηκαν περίπου 80 άνθρωποι. Λοιπόν, συνέχισε, τότε ίσως ξέρετε ότι αυτό το πλοίο έφυγε από τον Πειραιά με περίπου 500 επιβάτες για τα νησιά Πάρο, Νάξο, Ικαρία, Σάμο και Πάτμο. Γύρω στις 10 το βράδυ, ήταν κοντά στο λιμάνι της Πάρου. Το πλήρωμα είχε βάλει το πλοίο στον αυτόματο πιλότο. Κανένας από το πλήρωμα δεν το παρακολουθούσε. Επειδή είχε πάρα πολύ αέρα, το πλοίο δεν πήγαινε σε ευθεία γραμμή. Έτσι, χτύπησε στους τεράστιους βράχους κοντά στην Πάρο. Δυστυχώς, άνοιξε μια μεγάλη τρύπα στο πλοίο και μπήκε πολύ νερό. Είναι απίστευτο, αλλά το πλοίο βυθίστηκε πολύ γρήγορα. Αν θυμάμαι καλά, σε 25 μόνο λεπτά. Ναι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά, απάντησα. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με τις δραχμές. Κάνε λίγη υπομονή, θα σου πω αμέσως. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε καθόλου χρόνος και οι περισσότεροι άνθρωποι πήδησαν στη θάλασσα. Πολλοί έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τα κύματα. Ευτυχώς το λιμενικό και ψαρόβαρκες από κοντινά λιμάνια και νησιά ήρθαν να βοηθήσουν. Μπράβο τους! Λοιπόν, τώρα θα σου πω για τις δραχμές. Ήταν και ένας φίλος μου σε αυτό το πλοίο. Ευτυχώς επέζησε γιατί ξέρει να κολυμπάει καλά και έφτασε γρήγορα σε μια ψαρόβαρκα που τον πήρε. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι είχε μαζί του μια βαλίτσα με 30 εκατομμύρια δραχμές. Έπρεπε να αφήσει πίσω του την βαλίτσα. Οπότε, ίσως είναι ακόμα στο βυθό του Αιγαίου. Μα γιατί είχε όλα αυτά τα χρήματα μαζί του. Είναι καλλιτέχνης και έμεινε χρόνια στην Ήδρα. Είχε το ατελιέ του και μια μικρή γκαλέρι τέχνης στον λόφο εκεί. Το 2000 αποφάσισε να μετακομίσει στην Πάρο γιατί ήθελε να ανοίξει μια γκαλέρι τέχνης με άλλους καλλιτέχνες στο νησί. Τότε ένας υπάλληλο στην τράπεζα του είπε ότι αν θέλει να μεταφέρει τα χρήματά του μπορεί να το κάνει. Μόνο σε μια τράπεζα στην Αθήνα. Η μόνη λύση λοιπόν ήταν να πάρει μαζί του όλα τα χρήματα σε μετρητά και μετά να ανοίξει νέο τραπεζικό λογαριασμό στην Πάρο. Γι' αυτό έβαλε τα μετρητά σε μια βαλίτσα πρώτα πήρε το καράβι από την Ήδρα για τον Πειραιά και μετά πήρε αυτό το φέρι. Απίστευτο! Πόσο έχουν αλλάξει οι τράπεζες! Ευτυχώς τώρα μπορούμε εύκολα να μεταφέρουμε χρήματα. Δεν χρειάζεται να κουβαλάμε πολλά μετρητά πια, ούτε επιταγές. Ναι, όντως, αλλά τώρα μας χακάρουν. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, τελικά ο φίλος μου ήταν και τυχερός στην αρχή, τον βοήθησαν πολύ οι ντόπιοι στην Πάρο. Μετά έγινε λίγο διάσημος λόγω του ατυχήματος και της χαμένης βαλίτσας του. Πουλάει πολλούς πίνακες τώρα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ζωγραφίζει βαλίτσες σε διαφορετικά χρώματα και μεγέθη. Με ή χωρίς λεφτά. Ξέρεις, σε στυλ αντι Warhol. Αυτό αρέσει πολύ στους τουρίστες. Και έτσι έγινε πολύ δημοφιλής. Τελικά, ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. This was the Greek story for today. Hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σου!